να υπογράψουμε όλοι τις απολύσεις μας μέσα από ένα πρόγραμμα και καλυμμένο ετελουσίας εξόδου και να υπογράψουμε συμβάσεις ορισμένου χρόνου με εταιρείες που έχουν δημιουργήσει οι ίδιοι. Γνωρίζουμε εμείς ότι πέρα από αυτές τις εταιρείες και συνομιλούσαμε με τα ίδια άτομα, μας δημιουργήσαν ένα επίπλαστο κλίμα ασφάλειας και δεν έχουν κατοχυρώσει την επάνωδό μας στην αρχική εργασία. Μας έχουν βγάλει όλο το προσωπικό σε διαθεσιμότητα, κάτι το οποίο δεν αποδεχόμαστε σε καμία των περιπτώσεων. Θέλουμε τα δικαιώματά μας, θέλουμε η διοίκηση να έρθει σε έναν ουσιαστικό διάλογο μαζί μας, προκειμένου να ξαναδεί αυτό το εργοστάσιο σε λειτουργία, προκειμένου να δώσουμε ζωή σε αυτό το εργοστάσιο. Ιδιαίτερα δε, μας ανησυχεί πάρα πολύ το γεγονός ότι τώρα που έχουμε βγει όλοι έξω, υπάρχει ανειδίκευτο προσωπικό σε ένα τόσο σημαντικό εργοστάσιο, τόσο υπάρχει τεράστιο πρόβλημα ασφαλείας. Έχει έρθει ειδικό κλιμάκιο που έκανε έλεγχο εδώ, μέσα σε μονάδες και δεξαμενές όπου φυλάσσονται 4.500 τόνοι αμμονία, δουλεύει προσωπικό μόλις 2 ημερών. Μάλιστα, υπήρχαν παρετήσεις παιδιών, οι οποίοι αντιλαμβάνονται το μεγάλο πρόβλημα ασφαλείας το οποίο υπάρχει, δεν το έχουν εκπαιδεύσει. Υπάρχει τεράστιο πρόβλημα ασφάλειας και για την πόλη γενικότερα. Ο εργοδότης μας, αυτό που πιστεύουμε, κύριε Υπουργέ, είναι ότι προσπαθεί να φέρει προτετελεσμένων γεγονότων, δυστυχώς για όλους μας, ποιους, εργαζόμενους, πολιτεία και τράπεζες. Δεν είμαστε διατεθειμένοι να επιτρέψουμε τέτοιες κινήσεις να τις έχουμε όλοι εις βάρος μας. Έχουν γίνει 2 τριμερές συναντήσεις στο Υπουργείο Εργασίας, όπου έχουμε καταθέσει τα προβλήματα. Το Υπουργείο ανταποκρίθηκε άμεσα και μάλιστα έκανε συστάσεις προς την εργοδότριά μας να έρθει και να παραδώσει με όλες τις εταιρείες που έχουν δημιουργηθεί εδώ το ολοκληρωμένο business plan. Κάτι το οποίο η εταιρεία δεν το έχει κάνει μέχρι σήμερα. Συνεχίζει τις μονομερείς της δράσης, συνεχίζει να αγνοεί όλους εμάς, συνεχίζει να αγνοεί την πόλη της Καβάλας, συνεχίζει να αγνοεί την πολιτεία. Αυτό είναι το πρόβλημα. Όπως ξέρετε, είμαι σε περιοδία στην Ανατολική Μακεδονία Θράκη, βλέποντας τις δομές κοινωνικής προστασίας. Το κομμάτι, δηλαδή, αυτό που εποπτεύω εγώ, αφορά όλο εκείνο το πολύ χτυπημένο κομμάτι του ελληνικού λαού, τους πιο άπορους, τους πιο ευάλωτους. Και όπως ξέρετε, προσπαθώ να δω από βήμα το βήμα τι συμβαίνει ακριβώς. Κάνουμε ένα μεγάλο σχέδιο. Δεν είναι της ώρας για εσάς τώρα. Όμως, μου είπανε όπως πηγαίνω στην Ξάνθη να σταματήσω εδώ και για να σας πω, γιατί εντάξει, είμαι μέσα στο Υπουργείο Εργασίας και καλά είμαι, γιατί όλοι οι ευάλωτοι, όλοι οι άποροι πρέπει να βρουν δουλειά. Αυτή είναι η ιστορία μας, δεν θα τους δώσουμε ένα πιάτο ψωμί, ούτε πιστεύουμε ότι έτσι θα το λύσουμε το πρόβλημα. Γι' αυτό είμαι μέσα στο Υπουργείο Εργασίας η απέραντη πόρτα από τον Κατρούγκαλο. Ξέρω λοιπόν και για τις τριμερείς που κάνατε και για τις συζητήσεις που γίνονται. Πρέπει να σας πω δύο πράγματα. Το ένα, ότι έχουμε μεγάλη πεποίθηση ότι εδώ αυτή η μονάδα είναι μοναδική σε όλη την Ελλάδα και ότι πρέπει να συνεχίσει για την παραγωγική ανασυγκρότηση και για το σχέδιο που έχουμε για τη γεωργία και για την παραγωγική ανασυγκρότηση γενικότερα της χώρας μας. Αυτό είναι το ένα. Δηλαδή, εμείς δεν είναι να αμφιταλαβετευόμαστε, χρειάζεται, δεν χρειάζονται τα ελληνικά λοιπάσματα. Ένα και το κρατούμενο. Τώρα. Το δύο, πράγματι, όλη αυτή η ιστορία, οι μανούβρες, νέες εργασιακές σχέσεις, νέα συμβόλαια, το ένα το άλλο, τα έχουμε ξαναζήσει. Τα έχουμε ξαναζήσει σε ένα πλήθος εταιριών, οι οποίες ανεχώρησαν οι ιδιοκτήτες τους ή δεν ανεχώρησαν κτλ. Και σε αυτό το κομμάτι ξέρετε ότι άλλη υπουργός ανεργίας και απασχόλησης ετοιμάζει αυτό το νόμο που θα καταθέσει αυτό το μήνα αρχές του άλλου, όπου επιτρέπεται στους εργαζόμενους, κάνοντας κοινωνικές συνεταιριστικές επιχειρήσεις για τέτοιες παραγωγικές μονάδες που κλείνουν, να κάνουν δικιά τους συνεταιριστική επιχείρηση και να πάρουν τη διοίκηση του εργοστασίου. Σταθείτε και μην ενθουσιάζεστε. Γιατί? Γιατί αυτό θέλει χρόνο. Είμαστε ενωμένοι και αποφασισμένοι! Είμαστε ενωμένοι και αποφασισμένοι!
σχέδιο. Αν μπείτε στη διάρκεια θα το δείτε. Άρα θα το κάνουμε. Αλλά αυτό θέλει χρόνο. Και εσείς δεν έχετε χρόνο. Από όσο ξέρω, εν πάση περιπτώσει, είσαστε μέσα σε μια αγωνία. Σας πιέζει ο χρόνο. Έτσι. Και ο σκοπός είναι να διασφαλιστούν 5 πράγματα. Επομένως, μην ενθουσιάζεστε. Θα το κάνουμε. Δεν το είπα για πλάκα. Αλλά θέλει χρόνο αυτό. Θέλει 5-6 μήνες για να γίνει. Έτσι. Και πρέπει μέχρι εκείνη την ώρα να δούμε τι κάνουμε. Αυτό δουλεύουν στην κυβέρνηση, από όσο ξέρω για εσάς, γιατί είσαστε νευραλγική παραγωγική μονάδα. Όχι τίποτα άλλο. Δεν είναι μόνο η σχέση των, για τους εργαζόμενους. Ότι δεν μπορούμε να τους απολύσουμε, ότι δεν θέλει αυτή η κυβέρνηση να απολυθούν, ότι δεν μπορεί να αυξάνουμε την ανεργία, αλλά γιατί δεν μπορούμε να καταστρέψουμε και ό,τι ζωντανή παραγωγική μονάδα έχουμε. Λοιπόν, αυτό ξέρω να σας πω. Περισσότερα δεν ξέρω, γιατί δεν είναι δουλειά μου. Εντάξει, ήθελα να το δω όμως και εγώ προσωπικά για να πάω και να τα πω. Μου είπαν οι βουλευτές ότι πρέπει να περάσει να το δεις αυτό το πράγμα και να πας να πεις τα δέοντα στον Κατρούγκαλο αύριο, που θα είμαι στην Αθήνα πίσω. Αυτό θα κάνω. Τι θα γίνει! Χαμός! Τι θα γίνει! Χαμός! Χαμός! Θα γίνει πανικός! Σας ευχαριστώ και τη και εργατικό κέντρο και ΓΕΣΕ. Το να ξέρετε ότι το θέμα των λιπαγμάτων είναι αρκετά ψηλά. Είναι όλο μαζί. Αυτό που ζητάμε είναι να στηθεί κάθε νομικό δικαίωμα περί του υπουργείου. Δηλαδή να μην μείνουμε μόνο στο πόλεμο, να επαναδεικνύουμε ή να πηγαίνουμε μόνο σε κάποιες εφημερίδες. Πρέπει να κινηθούμε και νομικά απέναντι στον εργασιασμό του εργαζόμενου και να ακολουθήσουμε όλο τον εργασιακό σκελετό που πρέπει να έχουν αυτοί οι άνθρωποι. Είναι αυτή τη στιγμή το πρώτο. Που πρέπει να αντιμετωπίσει η πολιτεία είναι αυτό. Η ασφάλεια του νομού κινδυνεύει. Τα παιδιά μαζευόμαστε κάθε μέρα εδώ 24/24 με σκοπό, αν συμβεί Θεός φυλάξει κάτι, έστω και την ίστατη στιγμή, τάξτε να επέμβουν για να σώσουν την πόλη. Είναι μια βόμβα το εργοστάσιο. Είσαστε οι μόνοι. Είμαστε οι μόνοι. Αναγκαστικά τη κυβέρνηση είναι σε ετοιμότητα, μόλις ανέκτησε το πρόβλημα με την ασφάλεια των εγκαταστάσεων, την επομένη, αφού ειδοποιήθηκε από εμάς του Υπουργείου Εργασίας, ήρθε εκτιμάκι ο Τουσέντε. Από Θεσσαλονίκη. Πώς είναι ένα δίκτυο πολυπρόγραμμο που δεν μπορεί να σταθεί μονάχα στα όρια των εργαζομένων. Θα πρέπει με φροντίδα και η πολιτεία να το δει από όλες τις πλευρές. Κώστα. Κύριε Υπουργέ, χρειαζόμαστε μία νίκη. Όλοι οι εργαζόμενοι της Ελλάδος χρειάζονται μία νίκη. Η χώρα χρειάζεται μία νίκη. Αν θέλετε μπροστά να έχουμε μία νίκη. Αυτά τα χέρια είναι από εμάς οι δυστυχώς, χρειαζόμαστε μία νίκη. Είμαστε ενωμένοι και αποφασισμένοι. Από τη στιγμή που αυτός ο ιδιοκτήτης με μεθοδεύσεις απαράδεκτες πολιτικά, κοινωνικά, οικονομικά ήρθε και πήρε ένα εργοστάσιο ακμαία και το κατέστρεψε, και ήταν αυτός ο άνθρωπος που στην εποχή δημιουργείται ο μύθος της ακμαίας Ελλάδας, είχε βγει και πρώτος επιχειρηματίας και βραβεύτηκε. Είναι τα έργα και οι ημέρες μιας κοινωνίας και μιας πολιτικής που τη ζει ο τόπος.